Μια όπερα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου, εμπνευσμένη από το βιβλίο του Νίκου Παπαδάκη «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης», σε πρωτοποριακή και τολμηρή σύνθεση ανεβαίνει στις 3 και 4 Φεβρουαρίου στη σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Το πρωί ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του κέντρου και ο διευθυντής του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος κάλεσαν από τα Χανιά τους κριτικούς να παρακολουθήσουν την παράσταση. Ο Βενιζέλος δεν είχε μονομέρεια εις ό,τι αφορά τις μουσικές επιλογές. Με το ίδιο ενδιαφέρον άκουε τον Ατίκ ή μια συναυλία κλασικής μουσικής. Το 1920 έκανε ένα ταξίδι αστραπή από το Παρίσι, διακόπτοντας τις διαπραγματεύσεις που γινόταν τότε μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, για να παρακολουθήσει μια συναυλία του Καμίλ Σεν-Σανς που έγινε στο Ηρώδιο. Όπως τόνισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του κέντρου και αρχιμουσικός Μύρωνας Μιχαηλίδης, από την ίδρυση του κέντρου το 2019 είναι η πρώτη φορά που το πολιτιστικό αναθέτει σε Έλληνα συνθέτη τη δημιουργία μιας όπερας. Ο ίδιος θα έχει τη διεύθυνση της 20μελούς Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Γκάι Μοντάβων και τα κουστούμια της Άννας Μαχαιριανάκη. Για έναν αρχιμουσικό η δικαίωση είναι όταν βλέπει ότι ένα από τα πιστεύω του, μία από τις επενδύσεις του, τις καλλιτεχνικές, δικαιώνεται. Και η επένδυση στον Δημήτρη Μαραμή δικαιώθηκε, γιατί ο Δημήτρης τι συνδυάζει. Συνδυάζει την σύγχρονη μουσική συνομιλία, τη σύγχρονη μουσική τεχνική σύνθεσης με το παραδοσιακό ιδίωμα, με την ιστορική αξιοπιστία και αναφορά. Στην όπερα ερμηνεύουν ο Άγγελος Χονδρογιάννης ως Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Αντώνης Κοροναίος σε διάφορους ρόλους όπως του Κεμάλ, η Μαρία Κόκα θα ενσαρκώσει τις συζύγους Μαρία Κατελούζου και Έλενα Βενιζέλου και η Αγγελική Καθαρίου την Πινελόπη Δέλτα. Τους λυρικούς ερμηνευτές θα συνοδεύει το 16μελές χοροδιακό σύνολο Ηρακλείου. Ξεκίνησα με το σύγχρονο ελληνικό musical Ερωτόκριτος, την ποιητική μυθιστορία, την αριστουργηματική ποιητική μυθιστορία της Κρητικής Αναγέννησης, φτάνοντας στον καπετάν Μιχάλη το αριστούργημα κατά μένα του Νίκου Καζαντζάκη, και το τρίτο έργο έχει αληθινά πρόσωπα, αληθινά γεγονότα, ιστορικά πρόσωπα. Και αυτό δείχνει ότι τα τρία έργα έχουν μεγάλη διαφορετικότητα μεταξύ τους, αλλά φυσικά τα συνδέει, κυρίως τα συνδέει αυτό που εμένα είναι η μεγάλη έμπνευση της ζωής μου, ο πολιτισμός της Κρήτης. Το σημαντικό για τους Χανιώτες που θέλουν να παρακολουθήσουν την όπερα, η οποία ξεκινά στις 8 το βράδυ, είναι ότι αν κλείσουν τα εισιτήριά τους μέσω της Κεπεδίχ ΚΑΜ του Δήμου Χανίων, θα έχουν έκπτωση 20% και δωρεάν μεταφορά από και προς το Ηράκλειο για τις 2 μέρες για την παράσταση. Η Κεπεδίχ ΚΑΜ από την ιστοσελίδα της δίνει όλες τις πληροφορίες έτσι ώστε να έχουν έκπτωση 20% στα εισιτήρια, και ταυτόχρονα διαθέτουμε δωρεάν λεωφορείο για τη μετακίνηση από και προς το Ηράκλειο, προκειμένου να απολαύσετε και με ασφάλεια την παράσταση, αλλά και ένα υψηλό έργο τέχνης.